Και φέτος μπορείτε να αποφεληθείτε υποτροφίες ξένων γλωσσών για παιδιά οικονομικά ευάλωτων οικογενειών στην Λευκάδα. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος για να δώσει τις λεπτομέρειες και να μας αφυπνίσει είναι ο πρόεδρος, ο Σπύρος Φρεμετίτης, τον οποίο μετά από καιρό φιλοξενώ εδώ στο απογευματινό μαγκαζίνο και αναρωτιέμαι γιατί. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Σπύρο. Καλό απόγευμα. Όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Πραγματικά το Πρίσμα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να επικοινωνήσουμε δράσεις, δραστηριότητες και ενέργειες που κάνουμε στην Δυτική Ελλάδα μέσω της Equal Society. Θα το αντιστρέψω όμως και εγώ, γιατί θα πω ότι η Equal Society έχει βοηθήσει να αναδειχθεί και ο κοινωνικός χαρακτήρας που πρέπει να έχει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Οπότε λοιπόν θα πατσίσουμε στις κολακίες, Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Λοιπόν, χαίρομαι που είσαι εδώ στον αέρα, διότι πραγματικά για τους φίλους, για τους γονείς που μπορεί να μας ακούνε, ξεκινάει μια νέα πρωτοβουλία από την Equal Society για τις υποτροφίες ξένων γλωσσών. Εξήγησέ μας λίγο, Σπύρο, με τον μοναδικό τρόπο τι είναι αυτό και πώς μπορούμε να αποφεληθούμε αυτού του προγράμματος των υποτροφιών. Θα σου δώσω τα στοιχεία όπως πρέπει να τα δίναμε σαν δημοσιογράφοι στον αέρα για να κατανοήσει ο κόσμος τι ανάγκη υπάρχει σήμερα. Mm-hmm. Η ανάγκη που υπάρχει σήμερα είναι ότι η οικονομική ανέχεια στις οικογένειες καταρχάς έχει δυσκολέψει τη ζωή των παιδιών. Mm-hmm. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Είτε από τις ανάγκες των παιδιών που δεν μπορούν να καλυφθούν και είναι σε είδη πρώτης ανάγκης, μιλάμε για τη διατροφή τους ακόμα. Mm-hmm. Το σκέφτονται πάρα πολλοί γονείς πώς θα μπορέσουν να γεμίσουν την εβδομάδα τους, είτε έχουν να κάνουν με τις σχολικές δραστηριότητες του παιδιού. Σκέψου, και το λέω αυτό με επίσημο τρόπο και με στοιχεία που έχω, ότι περίπου 5 με 7.000 παιδιά κάθε χρόνο στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το σχολείο. Βάλτε και αυτό δηλαδή στην παράμετρο. Αποθαρρυντικό. Μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο. 5 με 7.000 παιδιά στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το σχολείο. Πάμε τώρα ένα βήμα παραπάνω. Σκέψου ότι η οικονομική ανέχεια, η κρίση οικονομική και γενικά η δυσκολία της οικογένειας να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθημερινά έχει περικόψει και άλλες δραστηριότητες από τη ζωή ενός παιδιού. Mm-hmm. Να πάμε στις δραστηριότητες, ας πούμε, τις αθλητικές ή της ψυχαγωγίας, το καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος λέει γιατί να τον γράψω κάπου, να πληρώνω κάποια χρήματα για ένα γυμναστήριο, για κάτι τέλος πάντων που μπορεί να το ωφελήσει μεν το παιδί, αλλά δεν θα είμαι συνεπής. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον να πάμε στις ξένες γλώσσες, που είναι ένα απαραίτητο πλέον στοιχείο στην πορεία ενός παιδιού να μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα, μια δεύτερη γλώσσα στη ζωή του. Είτε είναι τα αγγλικά, είτε είναι τα γαλλικά, είτε τα γερμανικά, είτε τα ιταλικά, τέλος πάντων, ό,τι συζητήσει με τους γονείς ότι θα τον ενδιαφέρει να μάθει. Πάρα πολλά λοιπόν παιδιά, σου βάζω λοιπόν τα στοιχεία να καταλάβεις, 5 με 7.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο, mm-hmm. την υποχρεωτική εκπαίδευση. Μάλιστα. Σκέψου πόσες χιλιάδες παιδιά δεν πηγαίνουν, δεν συνεχίζουν να πηγαίνουν σε φροντιστήρια να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Θα μου πεις τώρα, μα στο σχολείο κάνουν ξένη γλώσσα. Ναι, το επίπεδο που κάνουν ή την πιστοποίηση που παίρνουν δεν μετράει. Σωστό. Δεν υπάρχει πιστοποίηση από το σχολείο, κακώς βεβαίως, αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι επίσημα να γνωρίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι επίσημα να γνωρίσουμε. Όπως κάνουν και οι ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σχολείο, αλλά δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένα. Κακώς μεν, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Άραστε. Τι γίνεται. Πολλές οικογένειες δεν πάνε τα παιδιά στα φροντιστήρια. Ή τα πάνε στα φροντιστήρια και να πούμε και αυτό το οποίο συμβαίνει και να το αποδεχτούμε σαν φαινόμενο κοινωνικό, mm-hmm. ότι δεν πληρώνουν τον φροντιστή για τα μαθήματα ενός παιδιού. Γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, κάνεις την εγγραφή του παιδιού, πληρώνεις ένα-δύο μήνες, μετά κολλείεσαι σαν οικογένεια να πληρώσεις. Γιατί ανήκεις σε μια ευάλωτη κατηγορία. Δεν έχεις οικονομικούς πόρους, είναι άνεργος ο πατέρας, μπορεί να είναι άνεργη και η μητέρα, μπορεί να είναι μονογονεϊκή οικογένεια, να έχουν χωρίσει οι γονείς και να ζουν τα παιδιά με τη μητέρα, ο πατέρας να μην δουλεύει, να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις μιας διατροφής. Χίλια πράγματα τα οποία μπορώ να σου περιγράψω ή μπορείς να φανταστείς και εσύ και οι ακροάτες που μπορεί να συμβαίνουν. Εμείς λοιπόν αυτά έχουμε δει. Mm-hmm. Και σχεδιάσαμε από πέρυσι πιλωτικά, φέτος το ανοίξαμε περισσότερο και θα σου πω τι ακριβώς τι κάναμε δηλαδή και πώς το ανοίξαμε. Ένα πρόγραμμα που λέει σπούδασε για όλη τη διάρκεια της χρονιάς εντελώς δωρεάν, πάρε μια υποτροφία μέσω της Equal Society να μπορέσεις να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Δηλαδή γράψε σαν πατέρα, σαν μητέρα το παιδί σου στο φροντιστήριο, μην πληρώσεις τίποτα για αυτή την παροχή, την φροντιστηριακή, αλλά το παιδί σου θα μπορεί να παρακολουθήσει τα αγγλικά του, τα γαλλικά του, τα γερμανικά του, τα ιταλικά του, μια ξένη γλώσσα χωρίς να πληρώσεις κάτι. Και εσύ θα είσαι αξιοπρεπής και το παιδί θα είναι ενταγμένο στο κοινωνικό σύνολο, στο σχολικό σύνολο και θα μπορέσει να συνεχίσει και ίσως του χρόνου τα πράγματα να είναι καλύτερα και εσύ να μην χρειαστείς αυτή την βοήθεια από εμάς σαν Equal Society, γενικότερα μια βοήθεια, μια κοινωνική παροχή. Σήμερα λοιπόν έχουμε καταφέρει, πέρυσι το ξεκινήσαμε, περίπου 20 υποτροφίες, φέτος πλησιάσαν περίπου τις 30 υποτροφίες στη Λευκάδα. Μάλιστα. Για τα παιδιά
των οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στο φροντιστήριο, να πληρώσουν την εγγραφή τους, να κάνουν τα μαθήματά τους κλπ. Αυτό το έχουμε εξασφαλίσει. Όλη η χρονιά θα είναι καλυμμένη, τα έξοδα θα είναι καλυμμένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέμε όλη τη χρονιά για τους γονείς που ακούνε. Όλη τη χρονιά θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα φροντιστήρια στη Λευκάδα, υποθέτω, που μπορεί να εξειδικευτεί κάποια στιγμή για να κάνουν τα μαθήματά τους εκεί, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Θα πρέπει να έρθουν στην Equal Society, στα γραφεία της Λευκάδος, στην κεντρική πλατεία, να υποβάλουν μια αίτηση με την οποία θα φαίνονται η οικονομική δυνατότητα, θα φαίνεται εγνωσμένο ότι υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Μάλιστα. Θα μοριοδοτηθεί η συγκεκριμένη αίτηση με αντικειμενικά κριτήρια και θα μπορέσει η οικογένεια αυτή να εγγράψει το παιδί ή τα παιδιά της σε φροντιστήρια που θα είναι στην πόλη ή στις άλλες περιοχές εκεί στο νησί, προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Ήδη πέρυσι αυτό στέθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα. Και τα παιδιά εντάχθηκαν, όπως είπα, σε μια σχολική χρονιά ενιαία, δεν χάσανε δηλαδή τη χρονιά τους στην ξένη γλώσσα, και οι οικογένειες δεν είχαν, αν θέλεις, αυτό το δυσάρεστο, ας πούμε, να του συμβεί να χρωστάνε τα χρήματα σε μια. Και να νιώθουν και άσχημοι, γιατί θέλουν να τα αποκριθούν οι άνθρωποι, αλλά όπως καταλαβαίνεις. Και ο φροντιστής, δεν ένιωσε ότι κάποιος τον εξαπάτησε. Σωστό. Γιατί ένας ο οποίος δεν έχει, την ανάγκη θα προσπαθήσει να την καλύψει. Ναι. Θα προσπαθήσει δηλαδή να εγγράψει το παιδί του και ας την ακούσει στο τέλος της χρονιάς ότι εξαπάτησε, δεν πλήρωσε, δεν έκανε. Την ανάγκη θα προσπαθήσει να την καλύψει. Ας μην γελιόμαστε. Σήμερα λοιπόν με αυτό το πρόγραμμα εμείς ελπίζουμε να βοηθήσουμε όσες περισσότερες οικογένειες μπορούμε. Περίπου 30 παιδιά έχουμε κατά νου να βοηθήσουμε στη Λευκάδα. Αντίστοιχα, επειδή γι' αυτή σου έλεγα ότι το έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα, αντίστοιχα τρέχουμε το ίδιο πρόγραμμα στην Κέρκυρα. Και αντίστοιχα τρέχουμε το ίδιο πρόγραμμα στην Αττική. Η Αττική βέβαια έχει πολλές δεκάδες υποτροφίες. Μάλιστα. Έχουμε αυξήσει τον αριθμό. Νομίζω θα είναι γύρω στις 70 με 80 υποτροφίες παιδιών που θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Έχουν ανταποκριθεί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει ένα μπράβο, στα φροντιστήρια που εντάχθηκαν στη διαδικασία αυτού του προγράμματος. Τους σπουδάζομαι υποτροφία μια ξένη γλώσσα, της Equal Society. Αξίζει ένα μπράβο διότι μπήκαν στη διαδικασία να προσφέρουν αυτές τις υποτροφίες, να συμβάλλουν με το να δώσουν, να εκχωρήσουν κάποιες θέσεις στις αίθουσές τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και τους αξίζει ένα μπράβο, γιατί η κοινωνική αλληλεγγύη, χωρίς να υπάρχει ο δίνον το χέρι του και άλλος που το αποδέχεται, δεν μπορείς να δημιουργήσεις τίποτα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τους θεωρούμε εταίρους, συνεργάτες, συμπαραστάτες σε αυτή τη διαδικασία του προγράμματος, και θέλω να τους, πραγματικά να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Έτσι, όλα τα φροντιστήρια που μπήκαν από τη Λευκάδα και που δώσαν αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά να παρακολουθήσουν. Μάλιστα. Δηλαδή να δώσουν το παρόν και να ενταχθούν. Σπύρο, θέλω λίγο να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Ναι. Εμείς ήδη είναι ανιρτημένη ανακοίνωση σε όλα τα ελληνικά μέσα της Λευκάδας, από ό,τι έχω κάνει μια βόλτα, και σε εμάς στο www.prisma951.gr. Από αύριο θα παίζει και ένα σποτάκι, το οποίο έτσι κι αλλιώς ως χορηγή επικοινωνίας θα το ακούνε και οι γονείς ενταγμένο μέσα στο πρόγραμμα. Επειδή όμως έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα, όλη αυτή η διαδικασία θα είναι άμεση. Δηλαδή, για παράδειγμα. Μέχρι το τέλος του μήνα. Θα έχουν ενταχθεί όλα τα παιδιά στα φροντιστήρια. Στόχος μας είναι να μην χάσουν παρά μόνο αυτές τις πρώτες 10 μέρες. Κατάλαβα που είναι τα πρώτα τα προκατακτικά και μπορούν να καλύψουν το κενό. Να καλύψουν αυτές οι ανάγκες. Πέρυσι, που το ξεκινήσαμε, ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, εντάχθηκαν τα παιδιά με μια καθυστέρηση περίπου 15 ημερών. Δηλαδή, αμελητέα. Εντάξει, θέλω να πω όμως ότι ήταν ένα σχεδιασμός που δεν το είχαμε ξανακάνει. Το προσπαθούσαμε, δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε, πώς να γίνει σωστά. Τα φροντιστήρια μας άκουσαν για πρώτη φορά, δεν γνωρίζανε τι θα έπρεπε και πώς θα έπρεπε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Έπρεπε να τους εξηγήσουμε. Όλο αυτό το πράγμα απαιτούσε κάποιες ημέρες προετοιμασίας. Φέτος αυτές οι ημέρες δεν χρειάστηκε να υπάρξουν. Γνωρίζαν το πρόγραμμα. Ειλικρινά τους ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι εκπαιδευτικοί οι ιδιοκτήτες των φροντιστήριων, δεν είναι απλά επιχειρηματίες, είναι εκπαιδευτικοί. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς, τους μικροϊδιοκτήτες των φροντιστήριων, οι οποίοι είπαν ότι ναι, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα. Και είναι πάρα πολλά τα φροντιστήρια αυτά. Είναι πάρα πολλά αυτές οι μικρές μονάδες, οι φροντιστηριακές μονάδες της Λευκάδας που συμμετέχουν. Και τους ευχαριστώ ειλικρινά. Και αν θα μπορούσα να αναφέρω τα ονόματά τους. Βεβαιότατα, δεν ξέρω αν τα έχεις μπροστά σου. Τα έχω μπροστά μου μόλις τώρα, τα μάτια μου μπροστά μου, για να τα αναφέρω. Είναι η κυρία Γράψα Σταυρούλα, είναι η Λέξη, είναι η κυρία Βλασοπούλου, είναι η κυρία Πετρούλα Ροντογιάννη, είναι το Top of the Class, είναι το Κέντρο Γερμανικής Γλώσσας, είναι το Eurolingua, είναι το Blue Blank Rouge, είναι το Ιόνιο Κέντρο, είναι το English School, είναι η κυρία Ευστρατίου Γιολάντα, είναι η κυρία Φίλιππα,
είναι η κυρία Μουζάκη, είναι η κυρία Κούτη, είναι η γερμανική σχολή της Λευκάδας, είναι η κυρία Πολίτη Χρυσούλα, είναι η κυρία Ρομποτή Βασιλική, είναι η κυρία Σταύρα Καματίνα. Και λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον ή κάποιους ακόμα από τους εκπαιδευτικούς, από τα εκπαιδευτικά κέντρα. Είναι τα κέντρα τα οποία τα ξέρει το νησί. Είναι αυτά τα οποία έχουν μέσα στην πόλη τους τα σημεία αναφοράς. Είναι αυτά που έχουν στον Ιδρύ, που έχουν στο Μεγανήσι, που έχουν στη Λιγιά, που έχουν στην Καριά, που έχουν στα βασικά αστικά της σημεία του νησιού, έχουν τις μικρές αυτές επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί μπήκαν στο πρόγραμμα. Και τους ευχαριστώ ειλικρινά, διότι συμβάλλουν στο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες που τα παιδιά τους δεν θα ήταν φέτος μέσα στην διαδικασία αυτή. Μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι όσοι μας παρακολουθούν ζουν στη Λευκάδα ή στη γύρω περιοχή και ενδιαφέρονται να εντάξουν το παιδί τους σε ένα φροντιστήριο της Λευκάδας. Έτσι. Μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη δεχόμαστε τις αιτήσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα, δηλαδή άντε δύο μέρες, να κάνουμε την πρώτη αξιολόγηση και θα έχουμε στείλει τα παιδιά στα φροντιστήρια. Αυτό που προσπαθούμε και θέλω να σου πω και αυτό, Παναγιώτη, είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε και τα βιβλία των παιδιών, να εξασφαλίσουμε. Πολύ δηλαδή, σημαντικό και αυτό. Ναι, μπράβο, να εξασφαλίσουμε δηλαδή και το υλικό που χρειάζονται, το εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζονται τα παιδιά προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους, να σπουδάσουν. Να πάλι μια φορά με βάση την ανακοίνωση που δώσατε στη δημοσιότητα στους γονείς που μπορεί να μας ακούν, είναι το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που πρέπει να πάτε στην Equal Society. Είναι ένα εκαθαριστικό της εφορίας, κάρτα ανεργίας του γονέα ή των γονιών και η εντοπιότητα. Ή μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 26450-22578 μέχρι την 3η 30 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είναι εκεί το προσωπικό της Equal Society στη Λευκάδα για να σας εξυπηρετήσει. Είναι η Κατερίνα Σκλαβενίτη εκεί, η οποία παρακολουθεί από κοντά την λειτουργία, αν θέλεις, της δραστηριότητας αυτής. Οπότε να ξέρεις ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μην αισθανθούν ούτε αμηχανία ο κόσμος, τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν βγαίνουν προς τα έξω, εννοείται, να έρθουν να υποβάλουν την ένωτησή τους, θα ελεγχθεί. Είναι σίγουρο ότι αν υπάρχει πρόβλημα οικονομικής φύσεως στην οικογένεια θα βοηθήσουμε το παιδί αυτό να μην πληρώσει, να μην έχει καμία, πώς το πω, φέτος, δηλαδή να απαλλάξουμε την οικογένεια από αυτό το βάρος. Η οικογένεια φέτος να μην πληρώσει τίποτα για να μάθει το παιδί μια ξένη γλώσσα. Όλη η χρονιά θα είναι καλυμμένη στο επίπεδο που ενδιαφέρει βέβαια το παιδί, έτσι και είναι δηλαδή να παρακολουθήσει τα σχετικά μαθήματα. Να σου πω επίσης, αν μου επιτρέψεις, Παναγιώτη, για τα παιδιά τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα σε ηλικία, έχουν τελειώσει τις σπουδές τους, το πανεπιστήμιο πιθανότητα, ή έχουν τελειώσει το λύκειο τώρα και ψάχνονται ή δώσανε παραναλλαδικές εξετάσεις, δεν τα πήγαν στη σχολή που θέλανε καλά, θέλανε κάτι άλλο, επιθυμούσαν κάτι άλλο κλπ. Ότι η Equal Society εδώ και 3 χρόνια, είναι ο 3ος χρόνος τώρα αυτός, έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα, το σπουδάζουμε υποτροφία, το οποίο όπως γνωρίζεις πολύ καλά και το έχεις παρουσιάσει και εσύ, έχει βραβευτεί ως μια από τις μεγαλύτερες κορυφαίες κοινωνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας βραβεύτηκε, σχετικά με το ότι δίνουμε υποτροφία σε παιδιά τα οποία θέλουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Είτε σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με πολύ μεγάλα ελληνικά πανεπιστήμια, δημόσια πανεπιστήμια, είτε σε ιδιωτικά κολέγια τα οποία πρέπει να πούμε ότι φέτος με βάση την νομοθεσία αποκτήσαν και επαγγελματικά δικαιώματα τα παιδιά τα οποία αποφυτούν από εκεί. Στην περίπτωση των πανεπιστημίων των δημοσίων αλλά και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλα τα χρόνια των σπουδών, το τονίζω αυτό, όλα τα χρόνια των σπουδών είναι πληρωμένα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένα μεταπτυχιακό είναι για 2 χρόνια και κοστίζει 10.000-15.000 ευρώ, ή ένα κολέγιο ζητάει 30.000 για 3 χρόνια, 4 χρόνια, πόσα χρόνια είναι οι σπουδές, είναι όλα τα χρήματα αυτά εξασφαλισμένα. Το παιδί δεν έχει να σκεφτεί τίποτα, η οικογένεια δεν έχει να σκεφτεί τίποτα. Ήδη περίπου 100 παιδιά είναι σε αυτά τα 2 χρόνια σε πανεπιστήμια σήμερα και σπουδάζουν. Τα πρώτα πρέπει να έχουν τελειώσει. Στείλαμε παιδιά στην Ιρλανδία, σε Ιρλανδέζικα πανεπιστήμια σπουδάζουν, στην Κύπρο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπουν στη διαδικασία τα παιδιά αυτά, μέσω της ιστοσελίδας Equal Society και οι οικογένειες μας παρακολουθούν, είναι για όλη την Ελλάδα αυτό το πρόγραμμα ανοιχτό βέβαια, εκτός από Λευκάδα, να παρακολουθήσουν, να δουν ποια εκπαιδευτικά προγράμματα τους ενδιαφέρουν για να μπορέσουν να ενταχθούν. Σπύρο, πρέπει να εντατικοποιήσουμε λίγο την επικοινωνία για να διαπενθυμίζουμε όλα αυτά σε φίλους και ακροατές που ακούνε και γενικότερα να έχουμε έτσι μια επικοινωνία και να συζητάμε όλα αυτά τα θέματα. Είμαι στη διάθεσή σου κάθε φορά. Γιατί ξέρω, πραγματικά το εκτιμώ που ανταποκρίνεσαι, γιατί νομίζω ότι είπαμε θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι
δεν πρέπει να νιώθουν περίεργα ή μειονεκτικά που ζούμε μια οικονομική κρίση και που δεν μπορούν να αποκριθούν σε κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία περίπτωση κανένα συνάνθρωπό μας να νιώσει αυτήν την μειονεξία λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό πρέπει να είναι υποχρέωση του κάθε ενός από εμάς, σαν πολίτες αυτής της χώρας. Ακριβώς. Έτσι, θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους τους δικούς μας που έχουν πρόβλημα και μιλάω για μέσα σε επίπεδο οικογένειας, συγγενών και φίλων. Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε στην τοπική κοινωνία τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και να τους συμπαρασταθούμε. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε, αν θέλει, σαν κοινότητα. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το καλλιεργήσουμε σαν χώρα. Ίσως το είχαμε ξεχάσει, είχαμε γίνει ατομιστές την προηγούμενη 30 ετία. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως όμως το μικρό κέρδος που ο καθένας είχε αποκομίσει μας έκανε ατομιστές. Ίσως αυτή η κρίση να πρέπει να δημιουργήσει αυτές τις αξίες που χάθηκαν κάποτε. Και υπήρχαν όμως, ότι δηλαδή πρέπει να νιώσουμε σαν κοινότητα. Και πρέπει σαν κοινότητα να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας μεταξύ μας. Τώρα, εάν αυτά που κάνουμε εμείς, σαν equal, είναι ένα μικρό στοιχείο, ένα μικρό λιθαράκι στο να καλλιεργήσουμε δεσμούς, πιστεύω πως ναι. Αυτό που κάνεις τώρα εσύ, από τη δουλειά που κάνεις, το να βγάζεις τέτοια θέματα, γενικότερα το να παράξεις, αν θέλεις, χρήσιμο και χρηστικό έργο στους ακροατές σου, είναι και αυτό. Μέσα στην καλλιέργεια των δεσμών. Αυτά που κάνουν τέλος πάντων οι Δήμοι, που κάνουν οι περιφέρειες, που κάνουν οι τοπικοί φορείς, είναι σημαντικά. Πρέπει να τα καλλιεργήσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε τον αξιακό μας κανόνα της ζωής. Και οι κανόνες αυτοί λένε τι? Να αναπτύξουμε δεσμούς μεταξύ μας, να γνωριστούμε, να σεβαστούμε ο ένας το πρόβλημα του άλλου και όσο μπορούμε να το εξαλείψουμε. Μάλιστα. Σπύρο, είσαι απολαυστικός και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που σε φιλοξενώ εδώ. Γιατί πραγματικά ο λόγος σου νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα θετικό σε όσους μας ακούν και νομίζω ότι μας αφυπνίζεις κάθε φορά αυτά τα χαρακτηριστικά που ίσως θα πρέπει να τα βάλουμε στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητάς μας και της συνείδησής μας. Και σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε έτσι καλώς ανοιχτούς κύκλους συζήτησης και για άλλα θέματα και θα χρησιμοποιήσουμε βεβαίως και τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα, διότι είσαι και ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει και περγαμηνές και με ακρίβειο βιογραφικό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Είμαι στη διάθεσή σου. Εύχομαι το καλύτερο για τη νέα σεζόν για το Πρίσμα. Να είμαστε καλά. Και πραγματικά εύχομαι το καλύτερο για τον κάθε συνάνθρωπό μας. Σε ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.